Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη διαδικτυακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων. Έχουμε την τιμή να μας απευθύνει χαιρετισμό η αυτού θειοτάτης Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Κύριος Βαρθολομαίος. Αυτήν την γιορτινή στιγμή ο νους μας τρέχει στην μικρή πατρίδα μας την Ήμβρο. Χαιρόμαστε όλοι για την καλή λειτουργία των σχολείων μας και για την αύξηση του αριθμού των μαθητών σε αυτά. Δράτουμε της ευκαιρίας για να απευθυνθώ και σε αυτήν την γιορτινή στιγμή στην νεολαία μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε, αγαπητοί νέοι και νέες της Ήμβρου, ότι το μέλλον του μικρού νησιού μας με μεγάλη ιστορία, όπως λέει το ζεύγος Ανδρέου στο σπουδαίο έργο του για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του νησιού μας, το μέλλον της Ήμβρου, λέγω, εξαρτάται από εσάς. Η Ήμβρος θα ζήσει αν της δώσετε ζωή εσείς. Ο Πατριάρχης σας στηρίζει τους αγώνες και τις προσπάθειές σας είναι πάντοτε στο πλευρό σας. Ο αξιότιμος Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνει το χαιρετισμό του στο Σύλλογο Ιμβρίων. Είναι αλήθεια πως η πολιτεία λησμόνησε κατά καιρούς τις κοινότητες της Ήμβρου και της Τενέδου. Έμεινε διστακτική όταν τα μέλη της οθούνταν στην εξορία από το επίσημο τουρκικό κράτος, κατά παράβαση των προβλέψεων της συνθήκης της Λοζάνης. Οι Ήμβροι, ωστόσο, όχι μόνο κράτησαν αλόβητη την αγάπη για την πατρίδα, αλλά και άσβεστη την φλόγα του πατριωτισμού στο νησί τους. Και ο σύλλογός τους κινητοποιήθηκε. Κατάφερε έτσι για πρώτη φορά μετά το 1964 να συμβάλλει στην επαναλειτουργία των μειονοτικών σχολείων. Πρώτα του Δημοτικού Σχολείου στους Αγίους Θεοδόρους το 2013 και έπειτα το 2015 του Γυμνασίου και του Λυκείου στα Αγρίδια. Η ελληνική παιδεία, λοιπόν, αυτή που κράτησε όρθιο το έθνος στους σκοτεινούς καιρούς, ξαναζεί σήμερα στο νησί. Και η δραστήρια ποιμαντορία του Μητροπολίτη Κυρίλου, αλλά και το διαρκές ενδιαφέρον του συντοπίτη σας, Οικουμενικού Πατριάρχη, είμαι βέβαιος ότι θα φέρουν και άλλες καλές ημέρες για τους Ιμβρίους. Την αισιοδοξία μου για το μέλλον της κοινότητας συνοδεύει, όμως, και ο σκεπτικισμός για την στάση των τουρκικών αρχών. Οι όποιες θετικές κινήσεις οφείλουν να έχουν συνέπεια και συνέχεια. Για παράδειγμα, να συνοδεύονται από πρωτοβουλίες ώστε οι Έλληνες της Ήμβρου, η άλλοτε συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων, να αποκτήσουν επιτέλους το καθεστώς αυτονομίας και αυτοδιοίκησης που ρητά τους αναγνωρίζει το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λοζάνης. Όπως και να κατοχυρωθούν τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα, όπως άλλωστε ζητά και το ψήφισμα 1625 / 2008 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για συμβατικές υποχρεώσεις και διεθνείς δεσμεύσεις της Τουρκίας, οι οποίες θα τη βαραίνουν μέχρι να υπάρξει δικαίωση των Ελλήνων των δύο νησιών και της Κωνσταντινούπολης. Στις προσπάθειές σας για την αναζωογόνηση του ελληνικού στοιχείου στον τόπο σας, η κυβέρνηση θα αποτελεί μόνιμο αρρωγό. Και ο Σύλλογος των Ιμβρίων θα έχει πάντα στο πρόσωπό μου έναν ακούραστο συμπαραστάτη. Με λίγα λόγια και με περισσότερες πράξεις. Συχνά αθόρυβες, αλλά όριμες και κυρίως αποτελεσματικές. Καλή χρονιά λοιπόν, με υγεία και δύναμη σε όλους. Και με πολλές ακόμη δεκαετίες προσφοράς στον ιστορικό σας σύλλογο. Επιπλέον, η εξεύρεση κατάλληλης απασχόλησης των Ιμβρίων θα αποτελέσει μελλοντικά τον αποφασιστικό παράγοντα διασφάλισης της μόνιμης διαμονής τους στο νησί. Σε αυτό το σημείο, οφείλω να σημειώσω ότι η Τουρκία πρέπει επιτέλους να κατανοήσει ότι η ελληνική μειονότητα στην Ήμβρο και την Τένεδο, αλλά και την Κωνσταντινούπολη, δεν συνιστά εχθρό για την υπόλοιπη τουρκική κοινωνία. Αντιθέτως, αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορικής πορείας της και σημείο αναφοράς για τη φιλία και την ελληνική συνύπαρξη ανάμεσα στους δύο λαούς μας. Φίλες και φίλοι, το ενδιαφέρον μας για σας παραμένει ισχυρό και παραμένει αμείωτο. Έως ότου η Τουρκία αρθεί στο ύψος των υποχρεώσεών τις οποίες έχει αναλάβει, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα νομικά και διπλωματικά εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Και αυτό προκειμένου να εκπληρωθούν οι προσδοκίες και τα ιστορικά δίκαια των Ιμβρίων. Από την αγαπημένη μας Ήμβρο, μας απευθύνει χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Ήμβρου και Τενέδου, κύριος Κύριος Κύριλλος.
να ξέρετε ότι η αγάπη μας για σας είναι δεδομένη, είναι καθημερινή, είναι πηγαία, είναι αληθινή. Ευχόμαστε κάθε προκοπή, κάθε καλό και να ξέρετε ότι και εμείς στηριζόμαστε σε εσάς και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί θα παλέψουμε και θα αγωνιστούμε για το καλό της αγαπημένης Ήμβρου μας. Και πάλι από την πατρίδα μας, ο πρόεδρος του ΕΠΣΗ και διευθυντής του Γυμνασίου και Λυκείου, κύριος Ιωακήμ Καμπουρόπουλος, μας στέλνει τις ευχές του. Το μήνυμα που θέλω να εκπέμψω από την έγκλειστη ως ένα βαθμό ημβριακή κοινότητα που παραμένει στο νησί, είναι μήνυμα αισιοδοξίας, χαράς και ελπίδας. Αγαπητοί νέοι, σας παρακαλώ ελάτε το καλοκαίρι του 2021 για να στηρίξετε όλη την κοινότητα από την οποία και εσείς κάποτε υπήρξατε και να στηρίξετε και την παρουσία του Οικουμενικού μας Πατριάρχου να γιορτάσουμε όλοι μαζί, ο οποίος υπήρξε ο βασικός πυλώνας αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Καλή χρονιά σε όλους. Χαιρετισμό απευθύνει η πρόεδρος της νεολαίας του Συλλόγου των Ιμβρίων. Παρά όλες τις δυσκολίες του 2020, αυτό που μας ευχαριστεί περισσότερο είναι η αναγέννηση των σχολείων της Ήμβρου, που πλέον έχουν γεμίσει από παιδιά. Θα ήταν δε ιδιαίτερα σημαντικό το φετινό Πάσχα να καταφέρουμε να βρεθούμε όλοι μαζί στην Ήμβρο και μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, τον Ιμβριολάτρη, να απολαύσουμε την Ανησιάτικη Ήμβρο και τις μέρες του Πάσχα. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή για το μέλλον της Ήμβρου, απευθύνω έκκληση και στις υπόλοιπες ημβριακές παροικίες της Διασποράς μας, αλλά και σε καθέναν και σε κάθε μια από εσάς, να πλαισιώσετε όσο πιο ενεργά μπορείτε αυτή την προσπάθεια, εισφέροντας πόρους, ιδέες, δημιουργικό χρόνο και κάθε άλλη δυνατή στήριξη. Διότι η συνεχής παρουσία μας στο χρόνο είναι η ουσία της ύπαρξης του Συλλόγου μας. Για να υπάρξει συνέχεια, πρέπει να συμμετέχει η νέα γενιά των Ιμβρίων. Τον λόγο έχει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιμβρίων, κύριος Τηλιανός Πούλαδος. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιμβρίων, λοιπόν, σας καλωσορίζω στην κοπή της Βασιλόπιτάς μας και εύχομαι η νέα χρονιά να είναι ευλογημένη και ανέφελη, να φέρει πιο ευίωνες συνθήκες και πιο φωτεινές στιγμές για όλους. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Ιμβριακά και Ομογενειακά Σωματεία, διατηρήσαμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας με τις ελληνικές αρχές, αλλά και με τις τουρκικές αρχές σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Παράλληλα, και πάντοτε δεδομένου των συνθήκων, εξακολουθήσαμε τη στρατηγική εξωστρέφειας, μέσω της οποίας ο Σύλλογος αφενός προβάλλει την Ήμβρο στο ευρύ κοινό και αφετέρου δηλώνει παρόν στα σημαντικά κοινωνικά, επιστημονικά και πολιτιστικά τεκτενόμενα τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας, αλλά και ειδικότερα της Νέας Μύρνης όπου εδρεύει. Εμείς επιλέγουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή ως μια ευκαιρία για αναστοχασμό και επαναπροδιορισμό στόχων, επιδιώξεων και προτεραιοτήτων. Καλωσορίζουμε τη νέα χρονιά με αισιόδοξο πνεύμα και θετικές σκέψεις και ονειρευόμαστε τη στιγμή που θα ξανανταμώσουμε όλοι από κοντά, είτε εδώ, στο κτίριο του Συλλόγου μας, είτε στον τόπο μας, στην Ήμβρο. Για τους Έλληνες της Διασποράς και ιδιαίτερα για την ιστορική μειονότητα της Ήμβρου, του όμορφου νησιού σας, το 2021 φέρει ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό. Διότι έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ακόμα και υπό τις πλέον αντίξωες συνθήκες, τα δίκαια του ελληνισμού, η αταλάντευτη πορεία του έθνους στον χρόνο και η διατήρηση των ισχυρών δεσμών με τη γη των προγόνων μας δεν πρόκειται να τεθούν ποτέ εν αμφιβόλο. Είστε σπουδαίοι στην καλλιέργεια της μνήμης και της συνείδησης των νέων Ιμβρίων με την αγάπη σας για τις ρίζες μας. Με αυτή σας τη διαχρονική αγάπη έχετε καταφέρει να υπομείνετε διωγμούς, βάσανα και αποκλεισμούς. Ξέρω καλά πως η νοσταλγία για τον τόπο σας καίει τα σωθικά σας. Όμως έχετε καταφέρει να ζήσετε και να μεταφέρετε το μήνυμα της ειρήνης και της προόδου
όπως κάνουν παντού στον κόσμο οι γνήσιοι Έλληνες. Το σχολείο στην Ήμβρο δεν έχει επιδείξει μόνο μία ποσοτικού χαρακτήρα επιτυχία, αλλά κυρίως μία ποιοτικού χαρακτήρα επιτυχία και θα πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα που αποπνέει η ίδρυση και κυρίως η λειτουργία και κυρίως η συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου στην Ήμβρο. Αλλά ξέρετε κάτι, πάντοτε βάζεις μέσα στο μυαλό σου ότι ιστορικά μπορεί να ξανασυρροπήσουν πολλά πράγματα. Όπως και για την Ήμβρο, γιατί όχι. Ξέρετε, είναι το νησί αυτό που πραγματικά έχει γράψει μια ιστορία μέσα στην καρδιά μου. Καθώς ο Όμηρος τραγούδησε τις παλικαριές των Ελλήνων στην Τρία, η Ήμβρος παρούσα, διαμαντόπετρα, στο στέμα του ελληνισμού. Χαιρετίζω τους Ήμβριους όλου του κόσμου και τους εύχομαι το εμβληματικό έτος 2021 να είναι για αυτούς δημιουργικό, ευλογημένο και χαρούμενο. Μόλις οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, ελπίζω αυτό να είναι σύντομα, θα χαρώ πολύ να βρεθούμε όλοι μαζί στο όμορφο νησί σας, που τόσο μου το έχουν επενέψει όλοι, με πρώτον τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, τον Παναγιώτατο, αλλά και εσείς οι ίδιοι όποτε έχουμε συναντηθεί. Όλοι εδώ στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη εργαζόμαστε ώστε να είμαστε πάντοτε δίπλα σε εσάς, στις οικογένειές σας και τις ανάγκες σας. Προς τούτο εργάζεται και ο Σύλλογος Ιμβρίων, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία μας όλα αυτά τα έτη και φυσικά για τη σημερινή του πρωτοβουλία. Η εδώ και μερικά χρόνια ανάμειξή μου στο ζήτημα της εκ του μηδενός εκπαιδευτικής ανασυγκρότησης της Ήμβρου, αφενός μου χάρισε την ύψιστη συγκίνηση της μικρής έστω συμβολής συμμετοχής μου στο μέγιστο όνειρο μικρό θαύμα που συντελέστηκε στο νησί. Χαιρετισμούς απίφθηναν εκπρόσωποι της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης και εγώ προσωπικά είμαστε σταθερά και διαχρονικά δίπλα σας για να σας στηρίζουμε ηθικά και υλικά το έργο που επιτελείτε τόσο στην Ήμβρο όσο και στην πόλη μας. Είστε ένα σωματείο που έχω πάντοτε μέσα στην καρδιά μου. Γι' αυτό και ο Δήμος Καλλιθέας θα είναι πάντοτε αρρωγός στις προσπάθειες του Συλλόγου σας. Ο Δήμος Παλαιοφαλήρου θα φροντίσει με ενέργειές του να έρθει σε επαφή με το Σύλλογο, θα έρθει σε επαφή με τον δάσκαλο και τον διευθυντή του σχολείου, προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στην ανάπτυξη του ελληνικού στοιχείου, του στοιχείου του πολιτισμού στο νησί της Ήμβρου. Τα σχολεία άνοιξαν, τα παιδικά χαμόγελα ζωντανεύουν και πάλι στους δρόμους της Ήμβρου, νοηματοδοτώντας την αξία αυτή της αναγέννησης του ιμβριώτικου ελληνισμού. Να πάμε στην Ήμβρο με τους συμπατριώτες μας, με τον Δεσπότη μας, με τον Νέψη, να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Οικουμενικό Θρόνο. Είμαστε πάντοτε μαζί και συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια για το καλό της Ρωμιοσύνης. Το 2020 όμως, εκτός από τη δοκιμασία της πανδημίας,
μας επιφύλαξε και το ευχάριστο γεγονός της εκλογής νέου Μητροπολίτη στα δυο νησιά μας. Ενός ιερωμένου που από τις πρώτες μέρες της παρουσίας του και πριν ακόμα ενθρονιστεί επίσημα, κατάφερε να ενθρονιστεί στις καρδιές συμβρίων και των ίδιων.